γλώκα και σε ιστοσελίδες ετοιμάζει η αστυνομία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί ισχυρή νομική γροθιά για την καταπολέμηση της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους, όπως ο ρατσισμός και η ξενοφοβία. Με αυτήν το νομοσχέδιο ουσιαστικά στοχεύουμε στο να ενεργήσει προληπτικά και κατασταλτικά η δυνατότητα περιορισμού της χρήσης ιστοσελίδων ή ιστοτόπων οι οποίοι προάγουν αυτής της μορφής τα δικαιώματα. Το νομοσχέδιο παρέχει την εξουσία στους αστυνομικούς ανακριτές μετά από οδηγίες του αρχηγού αστυνομίας και έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα να αιτούνται μονομερώς στο δικαστήριο τη μη πρόσβαση σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Προϋπόθεση να περιέχουν ρατσιστικό ή ξενοφοβικό υλικό με την χρήση γραπτού υλικού, εικόνας ή θεωριών που υποκινούν μίσος και βία εναντίον ατόμων λόγω χρώματος, φυλής, καταγωγής και θρησκείας. Στην περίπτωση που η διαδικασία η ποινική ολοκληρωθεί και το πρόσωπο κριθεί ως ένοχο, το δικαστήριο επιπρόσθετα με την οποιαδήποτε ποινή που θα επιβάλλει μπορεί να εκδώσει διάταγμα με το οποίο να διατάσσεται η κατάργηση ή και ακόμα και η διατήρηση εκτός λειτουργίας του ιστοτόπου ή της ιστοσελίδας. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας, από το 2005 μέχρι το 2016 καταγγέλθηκαν 148 περιστατικά ρατσιστικής βίας. Ανοίχθηκαν φάκελοι για 125 ποινικές υποθέσεις, από τις οποίες οι 81 καταχωρήθηκαν σε δικαστήριο. Το νομοσχέδιο βρίσκεται ήδη ενώπιον της νομικής υπηρεσίας για νομοτεχνικό έλεγχο.